Έχουμε έρθει εδώ πέρα κλιμάκιο και με την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Αγκάκα, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι έχουμε έρθει προληπτικά, επειδή ακούγεται συνεχώς αυτό, δεν τίθεται καμία κουβέντα για περαιτέρω μέτρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τόσο τους διοικητές των νοσοκομείων, που η ενημέρωση έγινε, όσο και την τοπική αυτοδιοίκηση, για κάποια νούμερα τα οποία θεωρούμε ότι χρειάζονται μια προσοχή και έχει να κάνει με την αύξηση των νοσηλιών και μια αύξηση κρουσμάτων, και να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδημία. Δεν υπάρχει καμία άλλη κουβέντα. Προληπτικά βρισκόμαστε και ενημερώνουμε. Στόχος μας να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμών, που σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο που είναι σε όλη την επικράτεια, και παράλληλα να υπάρχει η τήρηση των μέτρων ώστε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδημία. Κύριε Υπουργέ, ποια νούμερα σας ανησυχούν δηλαδή στη Θεσσαλονίκη? Εμείς αναφερόμαστε και αναφερόμαστε συνολικά, γιατί η παρουσία είναι και για την Βόρεια Ελλάδα, ότι υπάρχει μια αύξηση νοσηλιών και το ποσοστό του εμβολιασμού είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο που είναι σε όλη την επικράτεια. Σας ανησυχεί η στάση των αρνητών? Προσέξτε, γιατί προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο και έχουμε κάνει μια προσπάθεια μεγάλη να πιστεί ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν και απευθυνόμαστε σε αυτούς και θέλουμε να τους πείσουμε. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που φαντάζονται διαφορετικά θέματα, οπότε εκεί προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η υποχρεωτικότητα σταματά στην παρούσα φάση στους υγειονομικούς, δεν τίθεται θέμα επέκτασης. Εδώ πέρα είμαστε για να κάνουμε κουβέντα, συζήτηση, να έχουμε τα καλύτερα, την καλύτερη δυνατή προστασία και να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Πότε θα σας ανησυχούσε η Θεσσαλονίκη για να πάτε σε ένα lockdown? Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κουβέντα για μέτρα. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε νωρίς ακριβώς να ενημερώσουμε, προκειμένου να μπορέσουμε σε συνδυασμό υγειονομικές περιφέρειες, διοικητές νοσοκομείων, τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρική διοίκηση να έχει μια κοινή γραμμή στο θέμα, να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα. Καμία άλλη συζήτηση δεν υπάρχει. Μεγαλύτερη ανησυχία για την Δυτική Μακεδονία? Μετά από εδώ πέρα θα γίνει επίσκεψη και έτσι στον περιφερειακό της Δυτικής Μακεδονίας και στους εκτοπικούς φορείς. Η αλήθεια είναι ότι όσο απομακρύνεσαι από τα μεγάλα αστικά κέντρα, παρατηρείται και μια λιγότερη συμμετοχή στον εμβολιασμό. Άρα πάμε εκεί πέρα, έχουμε δει τα νούμερα, και εκεί είναι η ίδια η διαδικασία, δεν τίθεται καμία παραπάνω κουβέντα, αλλά συνεννόηση πώς θα πείσουμε για περισσότερους εμβολιασμούς και τήρηση μέτρων. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση στο τραπέζι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.